Spilling the Tea with Peter D. Τραγουδίστρια, μαμά και επιχειρηματίας. Με μια τεράστια καριέρα, πώς μπορεί η Έλλη να τα κάνει όλα και να φαίνονται τόσο εύκολα? Δεν είναι εύκολο καθόλου. Είναι πολύ δύσκολο να τα κάνεις όλα και στον χρόνο τους και να είσαι συνεπής σε όλα και καλή σε όλα. Όμως έχουμε μπει σε μια διαδρομή, σε έναν δρόμο που ο περισσότερος κόσμος κουράζεται πάρα πολύ καθημερινά. Οφείλω να είμαι καλή σε ό,τι κάνω, γιατί αλλιώς δεν θέλω να το κάνω καθόλου. Δηλαδή θέλω να είμαι πολύ καλή όταν τραγουδάω, θέλω να είμαι πάρα πολύ καλή στην επιχείρησή μου. Θέλω να είμαι πολύ καλή σύντροφος και φίλη. Και πάνω απ' όλα θέλω να είμαι καταπληκτική και όσο καλύτερη μπορώ σαν μαμά. Δεν είναι εύκολο. Παλεύω με την ώρα, με το χρόνο, με ενοχές, με το να παλεύω με τον εαυτό μου καθημερινά να με ξεπερνάω και να τα καταφέρνω όλα καλά. Δεν γίνονται όλα, βέβαια κάποιες φορές έτσι όπως τα θέλουμε. Και εκεί είναι η απογοήτευση, αλλά okay, προσπαθούμε, κανένας δεν είναι τέλειος. Πάντα προσπαθώ όμως και δεν εφησυχάζομαι, δεν μένω στάσιμη. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του κοινού στην Ελλάδα και το κοινό στην Αμερική? Αυτό που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού είναι το αμύωτο κέφι. Γιατί δεν μας βλέπουν συχνά, όχι ότι μας βλέπουν και πάρα πολύ σπάνια όπως ήταν πιο παλιά. Πλέον οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν την άνεση να ταξιδέψουν. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έρχεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, έστω ή διακοπές το καλοκαίρι, για λίγο τα Χριστούγεννα, γενικότερα ταξιδεύει, δεν μένει στάσιμος στην Αμερική. Αλλά σίγουρα και εμείς ερχόμαστε πιο συχνά και σίγουρα δεν είναι αυτό που ήταν παλιότερα. Όμως, ακόμα υπάρχει αυτό το αμύωτο κέφι και η αγάπη προς τους Έλληνες που τους κάνει ακόμα πιο παθιασμένους, γιατί δεν έχει την άνεση να μας βλέπει κάθε εβδομάδα ή κάθε φορά που θέλει. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα ισορροπήσουν όλα και άλλες γυναίκες? Αν αγαπάνε αυτό που κάνουν, θα τα προλάβουν όλα. Αρκεί να πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και να το αγαπούν πραγματικά. Δεν θέλει δηλαδή κάτι άλλο. Και να πιστεύουν στον εαυτό τους ότι μπορούν να τα κάνουν. Και μερικές φορές, αν δεν τα κάνουν και έτσι όπως θα θέλανε και έτσι όπως περιμένουν οι άλλοι, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να αισθάνεται εκείνη καλά. Δηλαδή μην περιμένουμε να αρέσουμε και να ικανοποιήσουμε τους άλλους μόνο. Να ικανοποιούμε και τον εαυτό μας κάνοντας ό,τι είναι να κάνουμε, τις επιλογές μας. Μας είπε για το πολύ αναμενόμενο νέο της άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο. Του 17 επιτέλους, μετά από πολύ καιρό, έχει συμπέπτες και στιχουργούς που με κάποιους που δεν έχω ξαναδουλέψει, όπως η στιχουργός η Όλγα Βλαχοπούλου, δεν είχαμε ξανακάνει ποτέ κάτι μαζί, αλλά κάναμε σε μια πολύ υπέροχη, σε μια πολύ όμορφη μπαλάντα με τον Παναγιώτη Μπρακούλια μουσική. Έχω πάλι τραγούδια του Βασίλη Γαβριλίδη και του Θάνου Παπα-Νικολάου, όπως είναι το Μακάρι, όπως είναι ο Θεός είναι η γυναίκα. Έχω άλλα 4 τραγούδια δικά τους. Έχω μαζέψει, έχω το Γιάννη του Φρασέρη,
Έχω και ακόμα περιμένω να ακούσω άλλο ένα για να κλείσει το CD. Σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι γεμάτα από Photoshop, η Έλλη αγαπάει τα πάντα να είναι απλά και φυσικά. Δεν κάθομαι ποτέ να ασχοληθώ, δεν έχω καν το, καν το Photoshop και όλο αυτό που πειράζουν λίγο. Δεν το χρειάζεσαι. Όχι, εννοείται το χρειάζομαι, αλλά δεν το έχω, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή βάζω ένα φίλτρο και βγάζω. Ναι, και μετά σκοτίστηκα. Δηλαδή, οκ, σε όποιον αρέσει, αρέσει, εντάξει. Δεν πρόκειται να κάτσω, δηλαδή να έχω το χρόνο να κάτσω να φτιάξω εδώ, βαριέμαι τρελά. Και δεν έχω το χρόνο. Ναι, και νομίζω ότι. Το χρειάζομαι. Και νομίζω ότι φαίνεται πάρα πολύ ψεύτικο μετά. Δηλαδή βλέπω flawless πρόσωπο. Ναι, δεν γίνεται. Δεν είμαστε έτσι. Άρα το φίλτρο μια χαρά κάνει τη δουλίτσα του. Όσο πιο απλή και προσιτή είμαστε στον κόσμο, νομίζω ότι αυτό αρέσει πιο πολύ. Τι τέλεια θήκη που είναι αυτό. Right. Τι φως είναι αυτό.